Μου λέει τη λέει η μάνα μου για το άσμα, έτσι. Τους λέω ότι αν με βλέπει στην Ομόνια να διανέμω, θα στεναχωριόταν. Τώρα που με βλέπει να έχω καταφέρει αυτό που καταφέρει, δόξα τω Θεώ, καμαρώνει. Και έχει κάνει και ακόμα και πράγματα τα οποία είναι φαγόσιμα. Έτσι. Ένα κρουασά, μια πάσα στο κεφάλι που τη σκέφτομαι. Μακαρόνι έχω κάνει πολλά. Το χειρότερο που έχει ακούσει, αρνητική κριτική, κάτι που να σε έχει πειράξει. Έχω ακούσει πάρα πολλά. Τι να πειράξει. Ότι από το ότι είμαι γκέι, ότι είμαι πρεζάκι, ότι είμαι Αλβανός. Διάφορα, δεν πειράζει όμως. Είμαι κάθε μέρα στον πάγκο μου, στο μαγαζί μου, στην εταιρεία. Από τις 7 ώρες κάνω γλυκά. Οπότε, όποιος θέλει να πάρει τη θέση μου, εδώ είναι. Αν κάνει καλά τη δουλειά του, το κρίνει ο κόσμος. Αν αγοράσει τα γλυκά του, το φαγητό του, έτσι. Τώρα, αν κάνεις μόνο γλυκό στη τηλεόραση φαγητό και μου γκρίζεις μόνο σου με την παρουσιάστρια. Οκ, καλό είναι, εντάξει. Αν περνάει το μούγκρισμα, ας το κάνουν. Γενικά η τηλεόραση, όταν σε βαρεθεί, σε ξερνάει. Οπότε έχω φροντίσει να μην κάνω τη ζωή μου τηλεόραση. Οπότε για να μην ξεχάσει η τηλεόραση, δεν με νοιάξει πάρα πολύ. Να έχω τα γλυκά μου. Βλέπουμε πλέον ότι όλοι οι σεφ οι οποίοι έχουν κάνει κάτι τηλεοπτικό μπαίνουν και σε κάποιο reality. Θα πήγαινε σε κάποιο μάστερ σε πει οτιδήποτε τέτοιο. Κοίτα, μετά μια καλή πρόταση, μια καλή ομάδα, ναι, γιατί όχι. Αλλά δεν θα αφήνω ποτέ τη δουλειά μου για να κάνω τηλεόραση.